εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Στο σημερινό μας βίντεο θα ταξιδέψουμε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ελλάδας, στα νησιά του Ιωνίου, και θα μάθουμε από πόσους νομούς αποτελούνται και ποιες είναι οι πρωτεύουσές τους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους αποτελούνται από 4 νομούς. Οι νομοί αυτοί είναι η Κέρκυρα με πρωτεύουσα την Κέρκυρα, η Λευκάδα με πρωτεύουσα τη Λευκάδα, η Κεφαλινία με πρωτεύουσα το Αργοστόλι και η Ζάκυνθος με πρωτεύουσα τη Ζάκυνθο. Από τα νησιά αυτά, το μεγαλύτερο σε έκταση είναι η Κεφαλονιά, αλλά πρώτη σε πληθυσμό έρχεται η Κέρκυρα. Μία ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι η Κεφαλονιά γράφεται με ένα λου, ενώ η Κεφαλινία με δύο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στο Ιόνιο Πέλαγος βρίσκονται οι Οθονοί, οι οποίοι ανήκουν στα διαπόδια νησιά του νομού Κέρκυρας και αποτελούν το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας. Τέλος, να τονίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα οι νομοί των νησιών του Ιόνιου Πελάγους και άλλο πράγμα τα Επτάνησα. Στα Επτάνησα, που δεν είναι μόνο 7 αλλά πολύ περισσότερα, συγκαταλέγεται και η Ιθάκη που έχει για πρωτεύουσα το Βαθύ, η Παξή με το Γάιο, καθώς και τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι διοικητικά ανήκουν στον Πειραιά και παλιότερα λεγόταν Τσιρίγο. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεό μας για τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Μια σύντομη αναφορά στους νομούς και τις πρωτεύουσές τους, καθώς και σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για αυτά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.